Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα έρχεται προς κύρωση η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που πυροδότησε και ήταν σίγουρο θα πυροδοτήσει, διότι τελευταία η αντιπολίτευση προσπαθεί το οτιδήποτε να τεινάξει τον αέρα. Σήμερα ακούστηκε πολύ αχώς και χτες ακούστηκε πολύ αχώς και προχτές ακούστηκε το ίδιο από λυσσασμένα ΜΜΕ, από κόμματα και δυστυχώς από ορισμένους φορείς, κυρίως τον ΟΤΑ. Μα για να αναλογιστούμε, ποιοι μιλούν, ποιοι σκίζουν τα ιματιά τους? Αυτοί που κυβερνούσαν μέχρι τώρα μονίμως με πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Ακόμα και τα μνημόνια τακτοποιούσαν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Παρεπιπτόντως, για εσάς συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, θέλω να θυμίσω ότι έχετε επέτειο, μάλλον είχατε χτες επέτειο, είναι η επέτειος της ανακοίνωσης της εισόδου μας στην Τρόικα και στα μνημόνια από τον Γιώργο Παπανδρέου από το Καστελόριζο. Να τιμήσετε δε όντως την υπερήφανη αυτή ημέρα. Έρχονταν λοιπόν από την κυβέρνηση, κυρίως την τελευταία, αλλά όχι μόνο από αυτή, συνεχώς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αλλά μετά από μήνες, που είχε περάσει πια και η, αν θέλετε, και η ευαισθησία του λαού, ή δεν ήρθε καθόλου, όπως την ΕΡΤ. Για ένα ζήτημα άκρως πολιτικό και κοινωνικό, το γνωρίζουμε όλοι, έγινε και από πολιτική άποψη ένας τρομερός τριγμός της κυβέρνησης και από κοινωνική που μας ενδιαφέρει περισσότερο, 3.000 άνθρωποι βγήκαν στο δρόμο ξαφνικά με αποφασίσουμε και διατάσσουμε. Γιατί δεν έρχονταν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου άραγε, αγαπητοί συνάδελφοι, στη Βουλή άμεσα? Γιατί φοβόσαντε τις αντιδράσεις των βουλευτών και το σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης και το ξεγύμνονά τους στην κοινωνία, δημοσίως. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σήμερα αντιμέτωπος με τη λυσόδη αντίδραση των δανειστών. Και ο Αλέξης Τσίπρας και άλλοι υπουργοί μίλησαν για το μαρτύριο της σταγόνας. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι το μαρτύριο της αγώνας. Είναι κάτι που το έχουμε διαβάσει στα μέσα, που το έκαναν οι Αμερικάνοι στον Γκουαντανάμο. Είναι το βασανιστήριο του πνιγμού. Το ξέρετε το βασανιστήριο, το υποθέτετε, που σου βουτάνε το κεφάλι μέσα έτσι. Αυτό προσπαθούν να κάνουν οι δανειστές μας. Επανέλθω τώρα στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την οποία κουβεντιάζουμε. Νομίζω ότι ο Υπουργός ήταν σαφής και στις επιτροπές που κάναμε αυτές τις δύο ημέρες ήταν επίσης καθαρά τα πράγματα. Υπήρξε μια προσπάθεια προνοητικότητας προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα συμβεί κανένα ατύχημα και όπως περιέγραψε ο Υπουργός, συνεχώς τα ταμιακά διαθέσιμα μειώνονται, αυξάνονται κτλ. Και πρέπει να είμαστε προνοητικοί. Πάντως, στις 22 του Φλεβάρι, το ταμιακό έλλειμμα που διαπιστώσαμε για ένα δικό μας, μόλις είχαμε αρχίσει να κυβερνούμε, ήταν 552 εκατομμύρια έλλειμμα. 552 εκατομμύρια. Δεν έπρεπε να προνοήσουμε για τους μισθούς και τις συντάξεις? Λέμε ναι εμείς. Γιατί πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό που περιέγραψα προηγουμένως για βασανιστήριο του πνιγμού, δηλαδή την πιστωτική ασφυξία. Όμως έχουμε διαφορετική μεθοδολογία. Τη φέραμε μέσα στη Βουλή και είναι λάθος και άλλων δυνάμεων της αντιπολίτευσης ότι είπαν, μάλλον ο κύριος Θεοχάρης, ότι Δευτέρα, την Παρασκευή το φέρατε γιατί υπάρχει Eurogroup, μπορεί και ο κύριος Λοβέρδος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από όλους το είπε. Μα εμείς στην Επιτροπή, εκείνο που προτείναμε ήταν
ή την Παρασκευή ή τη Δευτέρα. Και το δέχτηκαν ομόφωνα και έφυγε ο Βαγγέλης ο Διαμαντόπουλος για να εκπροσωπήσει την Επιτροπή στην Σύνοδο του Προεδρείου και βγήκε αυτή η απόφαση Παρασκευή. Και αυτό αμέσως, το οποίο συνομολογήσατε εσείς, το κρίνατε έντονα αρνητικά. Προνοήσαμε και φέραμε την πράξη να εγκριθεί με όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Απλώς δεν τη φέραμε με τον τρόπο που θέλατε εσείς. Και αυτό σας ενοχλεί, γιατί είμαστε τελείως διαφορετικό. Ποια είναι λοιπόν η συσχέτισή μας με τις προηγούμενες κυβερνήσεις? Συγγνώμη. Τι προβλέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Πρώτον, η ταμιακή διαχείριση συνεχίζεται από τις εμπορικές τράπεζες. Δεύτερον, ότι δεν υπάρχει αντισταγματικότητα, ο κ. Λοβέρδος βγήκε μόλις έξω, και για τα ανταποδοτικά τέλη, αλλά και την αναδρομικότητα, νομίζω απάντησε πάρα πολύ αναλυτικά ο Νίκος Οφίλης, αλλά υπάρχει και το άλλο που είπε ο Νίκος Οφίλης και πρέπει να απαντήσει και ο κύριος Λοβέρος που είναι συνταγματολόγος και αν έρθει ο κύριος Βενιζέλος και όλοι οι καθηγητές να πούνε στην προηγούμενη κυβέρνηση ψηφίσατε με αναδρομικότητα πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ναι ή όχι? Ψηφίσατε πράξεις κυρία Σημακοπούλου νομοθετικού περιεχομένου που το κρίνατε μόλις κατεβήκατε το βήμα λέγοντας ότι είναι και από αυτή την άποψη αντισταγματικό, ναι ή όχι? Δεύτερον, η πράξη προνοεί ότι προγραμματισμένες αναλήψεις θα γίνονται αμέσως. Τρίτον, ότι ποσά έως 10% των συνολικών κεφαλαίων θα επίσης θα αναλαμβάνονται. Στις έκτακτες ανάγκες τέταρτον του φορέα θα ικανοποιούνται μέσα 2-3 μέρες, απλώς δεν μπορούν να γίνουν αμέσως διότι θα υπάρχει το ρέπος το οποίο πρέπει να σπάσει. Και τέλος, το επιτόκιο είναι υψηλό, 2,6, και τελευταίο ακόμα, ότι υπάρχει διασφάλιση ενδεχόμενης ζημιάς από την επένδυση αυτή του ρέπος. Το λέει και ο Υπουργός, το είπε η Τράπεζα της Ελλάδος προηγουμένως, ένα προς ένα, συν αν υπάρχει και όσο υπάρχει από το επιτόκιο, έσοδο από το επιτόκιο. Ξέρουμε άραγε ότι σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει αυτή η υποχρέωση, το να φέρουν δηλαδή οι δημόσιοι φορείς τα χρήματά τους, τα διαθέσιμά τους στην Κεντρική Τράπεζα, ναι ή όχι? Ξέρετε μήπως πώς λειτουργεί πολύ πιο αυστηρά, και αυτό το αναφέρω, το σύστημα στην Ολλανδία? Δεν το ξέρετε γιατί δεν θέλετε, και αν το μάθετε ακόμα δεν το πείτε. Οι περισσότερες αντιδράσεις είναι συνοδευτικές ενός πολιτικού ντελίριου. Όλα αυτά κατάπιναν τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια κατάπιναν την Κάμηλο και τώρα διηλίζουν τον Κόνοπα κάνοντας την τρίχα τριχιά. Σήμερα έκλεισαν ορισμένοι δήμοι. Ακόμα και νοσοκομεία τα οποία μάλιστα δεν θίγονται. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που βρίσκεται πράγματι, και έτσι το λέμε, δεν το ανακαλύψατε εσείς κυρία Σημακοπούλου και οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του Ποταμιού και του ΠΑΣΟΚ, βρισκόμαστε πράγματι σε εμπόλεμη κατάσταση. Έχουμε εντολή, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, τηρούμε, να μην κάνουμε πίσω. Να μην κόψουμε ξανά μισθούς και συντάξεις και όλες τις κοινωνικές παροχές. Η κυβέρνηση βρήκε μια οικονομία και την κοινωνία καμένη κυριολεκτικά. Και είναι επίσης λάθος αυτό που λέμε ότι πήραμε καμένη γη και διαλυμένο κράτος. Πήραμε και οικονομία βομβαρδισμένη από βόμβες ναπάλμ και κράτος βομβαρδισμένο από τις ίδιες βόμβες. Δεν λειτουργεί και είναι και αντίπαλό μας σε πολλές περιπτώσεις. Ορισμένοι των ΟΤΑ άραγε τόσο εύκολα ξέχασαν ότι οι μνημονιακές κυβερνήσεις τους μείωσαν τους πόρους κατά 60-65% και σήμερα φωνάζουν. Πόσο και πότε αντέδρασαν,
τους μείωσαν το προσωπικό, απολύοντας χιλιάδες εργαζόμενους ή βάζοντάς τους σε διαθεσιμότητα. Πώς αντέδρασαν? Το κράτος που τους χρωστά υπέροντα ποσά που τα μαζεύει η ΔΕΗ και δεν τους τα δίνει, πώς αντιδρούν? Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου η προηγούμενη κυβέρνηση δεν δημιούργησε το παρατηρητήριο των ΟΤΑ με εντολή του περιβόητου Φούχτελ? Πώς αντιδράσαν? Αντέδρασαν πράγματι, όμως με προσχηματικά και με δελτία τύπου για τα μάτια του κόσμου. Σήμερα προσπαθούν να αντιδράσουν, αλλά δεν ακολουθεί ο κόσμος, ορισμένοι τουλάχιστον από αυτούς. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Πώς αντέδρασαν με το περίφημο PSI? Ληστεύτηκαν, κυρία Σημακοπούλα, δεν το ξέρετε, πάρτε επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και από αλλού, 15 δις από τους ΟΤΑ, από τα ΑΕΗ και από τα στρατιωτικά ταμεία. Και αν προσθέσουμε και τους μικροομολογιούχους, θα δείτε ότι θα φτάσει γύρω στα 18 με 20 δις. Τα 15 είναι ακριβώς το νούμερο, ακριβέστατο. Δυστυχώς έγινε μια μεγάλη αρπαγή για να σωθούν οι γερμανικές, οι γαλλικές και οι άλλες τράπεζες. Τι έκαναν τότε? Δεν ξεσηκώθηκαν, γιατί στήριζαν τις φίλες κυβερνητικές δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη ξεδιπλώνει το πρόγραμμά της απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Συμπεριέλαβε στις ρυθμίσεις για τις 100 δόσεις και τους ΟΤΑ. Επαναπροσλαμβάνει απολυμμένους. Βοηθά εμπράκτος τους Δήμους, πήγαν από τους κόκκινους Δήμους, αλλά φοβήθηκα ότι μπορεί να κάνετε και πρόταση μομφής, να νοήσετε ότι είναι δική μας η Δήμη και είναι κόκκινη. Όχι από αυτή την πλευρά, από την πλευρά ότι έχουν κοκκινήσει λόγω τεράστιων χρεών. Και είπαμε ότι θα τα ρυθμίσουμε, θα βοηθήσουν να πάρουν δάνεια μέσω του Ταμείου Παρακαθικών και Δανείων με ευνοϊκούς όρους. Μιλούν από την αντιπολίτευση αυτή που οι πάτρονές τους λίστευσαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων με τις υποχρεωτικές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, με επιτόκια σήματα για να στηριχτεί η βιομηχανία. Παίρναν τα λεφτά των εργαζομένων, τα πηγαίνουν υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος με ασήμαντα επιτόκια. Θα σου πω ένα παράδειγμα. 1955 που άρχισε αυτή η ρύθμιση, ο πληθωρισμός ήταν 13% περίπου, παίρνανε 5% επιτόκιο. Τα έτη, τα πηδάω πολλά πράγματα, 80-84, 11% το επιτόκιο, 24,5% ο πληθωρισμός. Αυτή τη ληστεία, πάρτε εδώ το σχετικό πίνακα παρακαλώ, αυτή τη ληστεία θα την αναφέρει κανένας που βγαίνουν κάποιοι, και ο κύριος Λοβέρος που έχει κάνει υπουργός υγείας και άλλοι, να λένε ότι το ασφαλιστικό σύστημα είναι χρεοκοπημένο, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο? Μήπως η βασική αιτία του προβλημάτου που αντιμετωπίζει είναι η ληστεία που έγινε τόσο χρόνο? Και πουθενά αλλού στην Ευρώπη, μια και μιλάμε συνέχεια για την Ευρώπη, δεν αναφέρθηκε, δεν έγινε. Επομένως, συνάδελφοι, συναδέλφες, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πολιτευτεί σαν εσάς, όσο και να προσπαθήσετε με στημένους μηχανισμούς να μας εμφανίσετε το ίδιο με εσάς, να μας βάλετε στο ίδιο κάδρο. Έχουμε όχι μόνο το πολιτικό, αλλά κυρίως το ηθικό πλεονέκτημα. Ήδη όχι μόνο αντιστεκόμαστε, παίρνουμε πρωτοβουλίες για να κρατήσουμε ψηλά την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια που απέκτησε ο ελληνικός λαός μετά από 5 χρόνια μνημονιακά. 5 χρόνια καταφρόνιας, ταπείνωσης, εξευτιλισμού. Σταματήστε την υπονόμευση του μεγάλου αγώνα. Πέστε μας επιτέλους να διαπραγματευτούμε όπως διαπραγματευόμαστε ή να υπογράψουμε τα μνημόνια σας και να αποταγούμε όπως εσείς. Αυτά είπε προηγουμένως ο υπουργός και έγινε άλλος. Υπάρχει ένα δίλημα που δεν θα το αποφύγετε ούτε στη Βουλή, ούτε στην κοινωνία, ούτε στα καφενεία, ούτε στις λαϊκές. Και το δίλημα είναι: τι συμβουλεύετε, ποια είναι η άποψη της αντιπολίτευσης για τι θα κάνουμε? Γίνεται επιτέλους αντιπολίτευση. Σταματήστε να εμφανίζεστε σαν μεταφραστές των γερακιών της Ευρώπης. Γιατί περί αυτού
κινδυνεύετε να χαρακτηρίζεστε, για να μην πω ότι έχετε χαρακτηριστεί. Εμείς δεν θα προδώσουμε τις ελπίδες και τις προδοκίες του λαού μας. Τα σκυλιά, λέει μια παροιμία, αληχτούν. Αλλά το καραβάνι του ΣΥΡΙΖΑ προχωρά, αφήνοντας πίσω τα λυσασμένα σκυλιά και τις σύενες του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε συνάδελφε. Εγγλέζοι και...